Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου διαγωνιστήκε σήμερα για τη Summer Evolution League και ο Αριστείος αντιμετωπίζει τις Αλυσμόνητες Πατρίδες. Ο Αριστείος από τη μία με 5 νίκες και 2 ήττες στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα, κοντρά στις Αλυσμόνητες Πατρίδες, οι οποίες με τον 2 νίκες και 5 ήττες συνολικά. Με 2 πεντάδες το σημερινό παιχνίδι. Από τη μία η 5 για τον Αριστείο είναι Δημητράτος, Ρώσος, Τζίγκος, Τούντας και Περδικάρης. Ενώ από την άλλη η κεντρινόμαυροι παρουσιάζονται απόψε με Αθηναίο, Κουμερτά, Μπαρντούση, Στεφανίδη και Χιράκη. Χωρίς ανάγκη και οι δύο ομάδες θα πρέπει να αντέξουν σε μια ιδιαίτερα ζεστή νύχτα. Το παιχνίδι ξεκίνησε με μια άστοχη προσπάθεια από τον Αριστείο. Στην επίθεση τώρα οι φιλοξενούμενοι, με τον Χιράκη να αφήνει στον Στεφανίδη. Και πάλι Χιράκης πάσα πέρασε, ο Μπαρντούς όμως δεν μπορούσε να την υποδεχτεί. Καλωσή για τους μπλε, με τον Δημητράτο να κατεβάζει. Παίρνει τα βήματα προς τα μέσα στο Χίο Τζίγκος. Παραμένει το 0-0. Στεφανίδης αυτή στα αριστερά. Μπαρντούσης αστόχησε για 3. Ήρθε τελικά το πρώτο καλάθι στα χέρια του Αθηναίου. 0-2 λοιπόν. Ο Αθηναίος άνοιγε το σκορ. Δημητράτος θα το πάρει από την κορυφή. Δεν είναι καλό το σουτ. Το rebound στα χέρια των κεντρινόμαυρων και η μπάλα στον Χιράκη. Χιράκη ψάχνει επιλογές. Φαίνει στον Στεφανίδη. Δεν περνάει η πάσα, έπαιξε καλή αμυνά ο Τούντας, που θα περάσει κιόλας από την πίεση. Μπάλα έξω στον Περδικάρη, εκτελεί για 3, ευστοχή. Πρώτο καλάθι είναι για 3 κιόλας. Με χειρός Περδικάρη θα γίνει το 3-2. Μπροστά ο Αριστείος, Χιράκης. Στεφανίδης από το πλάι θα το βάλει. 3-4. Μητράτος έχει επιλογή και δεξιά. Περδικάρης έχει βάλει στην πλάτη τον Μπαρντούση, δεν μπορεί να τον νικήσει. Κατεβάζει ο Στεφανίδης. Ταιριάζεται, περιμένει να πάρουν θέση και οι συμπαίκτες του. Δεν πέρασε όμως η πάσα για τον Μπαρντούση. Τζίγκος πίνει έξω. Στα αριστερά στον Δημητράτο. Έκανε το κόψιμο, ο Περδικάρης πήρε σε μια θέση όπου δεν μπορεί να λαθέψει και θα γίνει το 5-4. Θα λέει με τον Μπάλτος ο Χιράκης, που θα περάσει και το κέντρο. Διανύσαμε τα πρώτα 3 λεπτά της αναμέτρησης, το 5-4 το σκορ. Μπαρντούσης πίνει έξω. Με το ένα χέρι ο Χιράκης, δεν είναι καλή εκτέλεση. Ο Τούντας μπροστά, επιστρέφει άμυνα τον κεντρινόμαυρο, θα γίνει και το λάθος. Χιράκης έχει μείνει ξεχασμένος στην απέναντι πλευρά και σαν σε προπόνηση θα τελειώσει τη φάση, αλλά όχι καλά. Αστόχησε σε ένα ανενόχλητο lay-up. Άστοχο το τρίποντο στη συνέχεια από τον Τζίγκο. Φινέως. Κύριο Χιράκης. Αθηναίος το θέλει το σουτ. Άλλησε ψηλότερα ο Τζίγκος. Δημητράτος. Ρωσός. Προσποίηση από τον Τζίγκο. Ωραία κίνηση, θα έρθει το καλάθι. Για το 7-4. Στο συν 3. Βεδούχη με ένα σέρι 4-0. Στεφανίδης από το πλάι δεν βρίσκει στόχο. Μάλιστα ο Δρόσος. Δημητράτος.
Σερβικάριστο δίνει ξανά. Τζίτς έπειρε ο Τζίκος, δεν τέλειωσε καλά τη φάση. 5,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Κυρακής γυρίζει πάλι αυτήν την περιφέρεια, Αθηναίος. Βλέπει τον Χιράκη στη γωνία. Έγινε το κλέψιμο. Κουντάς παίζει με Δημητράτο. Μπερδεύτηκε κάπως αυτό στο τελείωμα. Έχασε το βηματισμό του και τα χάλασε. Αγχώθηκε λίγο παραπάνω του Αριστείου. Δεν αλλάξε τις 7-4. Τζίγκος από κοντά θα σηκωθεί για 2. Μπερδικάρης ακολούθησε τη φάση, δεν το βάλε. Παίζει με τον Χιράκη στα 10 δευτερόλεπτα το ρολόι. Μερτάς. Πήρε τα βήματα, πάει με φόρα. 7-6. Στον πόντο πλησιάζουν και πάλι οι Πατρίδες. Είχε φόρο ο Δρόσος, έμεινε μόνος, το εκτέλεσε για 3. Για το 16. Χιράκης. Ύψωσε για τον Αθηναίο. Θα νικήσει τον Μπερδικάρη εκεί στα ίσα. 18. Κοντά οι δύο ομάδες, καμία δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει μέχρι στιγμής. Μπερδικάρης θα τελειώσει αυτή την γρήγορη επίθεση των γηπεδούχων μετά από την εξαιρετική πάσα του Δημητράτου. Θα κερδίσει και το φάουλ. 12-8 πλέον. Και έχει και δικαίωμα για μια πλειομαντική βολή. Αστόχησε στην βολή ψηλότερα ο Αθηναίος. Έπαιξε γρήγορα με τον Χιράκη. Δεν κατάφερε αυτός να υποδεχθεί την πάσα. Δημητράτος κάνει την κίνηση ο Τζίγκος. Πήρε ο Τούντας αυτή στα αριστερά. Αστοχό το τρίποντο. Και ο Παρδούς είναι εκεί για να μαζέψει, για να καθαρίσει την φάση. 3-40 πριν να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Μερτάς. Κυράκης σηκώνεται για 2. Δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Παρδούση στη δεύτερη ευκαιρία. Ούτε αυτός θα μπορέσει να πετύχει κάτι. Μπάλα γρήγορα στον Δρόσο. Επέλεξε να πασάρει. Βγήκε στην περιφέρεια ο Δημητράτος. Ηρεμεί τώρα κάπως την κατάσταση. Θα βρει και πάλι εξαιρετικά τον Μπερδικάρη. Ακόμα μια φορά που του σερβίρει το καλάθι. Για το 14-8. Και παίρνει ένα μικρό προβάδισμα 6 πόντων πλέον οι γηπεδούχοι. Χιράκης προσποιείται, παίζει με τον Παρδούση. Αθηναίος πάλι κουμερτά στα δεξιά. 5 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Τράβηξε 2 πάνω του Παρδούση. Βρήκε λίγο χώρο. Αστόχησε όμως και μάζεσε ο Δημητράτος. Δεν θα περάσει πάσα, την κατάλαβε ο Αθηναίος. Ψάχνει κάποια επιλογή μακριά. Επέλεξε τελικά δίπλα του τον Στεφανίδη. Πάει κοντρά σε 2, βρίσκει την πάσα. Προσπάθησε να κάνει ένα ανάποδο, λέει, από εκεί ο Κουμερτάς. Κερδίζει τελικά το φάουλ. Που είναι το πρώτο για τον Αριστείο και έχουμε και το πρώτο time out. Ο Κουμερτάς είναι στη γραμμή. Θα βάλει την πρώτη βολή για το 14-9. Στοχή και στην δεύτερη, αλλά ανθαστός σε αυτό το ζευγάρι βολών του. 14-10 το σκορ, 2-20 είναι το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ο Μητράτος. Τον ακολουθεί ο Στεφανίδης, πήρε και πάλι στη γωνία. Περδικάρης, αυτός τον Δρόσο. Σε κοντά εκείνος, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 16-10. Κυράκης. Έκανε την κίνηση ο Κουμερτάς, ο οποίος έφτασε κοντά στη ρακέτα. Αθηναίος παλεύει, δεν θα βγει νικητής. Τούτας τώρα για τον Αριστείο. Πυροτζίκος θα κάνει το Eurostep.
Ωραία προσπάθεια, δεν ήρθε όμως το καλάθι. Ο Μερτάς πρόλαβε. Τράκης. Θέλει να πάει μπροστά μέσα στο Στεφανίδης. Βάζει το χέρι του στην μπάλα ο Δημητράτος. Κατοχή. Είναι για τους γηπεδούχους. Όχι τελικά. Είναι και πάλι για τους κίτρινο-μαυρούς. Ο Μπαρδούσης βρέθηκε στο παρκέ, ο Κουμερτάς θα εκτελέσει ο Μπαρδούσης. Δεν μπορείς να βρει στόχο. Η μπάλα είναι για τον Αριστείο. Δημητράτος. Και ποντό, άστοχο από τον Τούντα. Ανανεώνει την επίθεση όμως. Τζίγκος θα το βάλει. 18-10. Τελευταία 44 δευτερόλεπτα στην περίοδο. Στο σύν 8 πλέον η γηπεδούχη. Στεφανίδης κατεβάζει για τις αλτιμόνιτες πατρίδες. Παρακινδυνευμένη πάσα του. Ζήτησε ο Αθηναίος, έβαλε όμως λίγο περισσότερο. Ήψου στην πάσα ο Χιράκης. Παρ' όλα αυτά η επίθεση παραμένει στα χέρια των κίτρινο-μαύρων, οι οποίοι έχουν 12 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Χιράκης στην επαναφορά. Μπήκε το Στεφανίδη, εκτέλεσε αμέσως αυτός. Αθηναίος το επιθετικό rebound και θα το βάλει στην συνέχεια. 18-12. Και έχουμε και διακοπή για το time-out των γηπεδούχων. Στα 4 λεπτά όλα στην διάθεση του Αριστείου. 18-12 υπερθύνει το σκορ. Δημητράτος κρατάει στα 10 δευτερόλεπτα τώρα το χρονόμετρο. Θα ξεκινήσει και η επίθεση των γηπεδούχων. Περδικάρης βγήκε στην περιφέρεια για να πάρει ένα μακρινό σουτ. Αθηναίος μαζεύει στο 1 δευτερόλεπτο. Πετάει την μπάλα, δεν βρίσκει στόχο. Και ολοκληρώνεται και έτσι η πρώτη περίοδος με το σκορ στο 18-12. Ξεκίνησε μόλις και η δεύτερη περίοδος του παιχνιδιού που βρίσκεται στο σύν 6 τον Αριστείο. Στο 18-12 βρίσκεται το σκορ. Αθηναίος βρέθηκε σε θέση πολύ έπειτα από την assist του Στεφανίδη. Μειώνει σε 18-14. Δημητράτος. Κόβεται η πάσα, κλέβει και ο Αθηναίος. Ολοκληρώθηκε το κλέψιμο τους κυτρινόμαυρους. Μερτάς. Ο Στεφανίδης άλλαξε ωραία κατεύθυνση. Μπάλα από τα χέρια του Χιράκη έχει βγει εκτός. Συνέχεια με τον Δημητράτο. Χειρή να παίξει γρήγορα με τον Τζίγκο. Κλείνει τον χώρο ο Αθηναίος. Μπάλα καταλήγει και πάλι στον Δημητράτο. Θα το πάρει από εκεί. Δεν θα το βάλει όμως. Στεφανίδης, έχει κουμπερτάζει, με συγχωρείτε. Στην κορυφή περιμένει ο Αθηναίος για να σηκωθεί για τρεις. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Δεν αλλάζει το 18-14. Κοιτάς. Ζήκος, βλέπει επιλογές. Πήρε ο Δημητράτος. Πέρασε ωραία ο Τούντας με το ένα χέρι, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Μερτάς δεν βιάζεται να παίξει με τον Μπαρδούση, του κάνει ένα νόημα. Επέλεξε ο ίδιος να κατεβάσει αργά αργά και αφήνει τώρα στον Στεφανίδη. Αθηναίος. Ο Μπαρδούσης έχει βάλει στην πλάτη τον Τζίγκο. Θα γυρίσει με το δεξί που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 18-16. Πλησιάζουν στο δίποντο πλέον οι κυτρινόμαυροι. Με ένα δικό της 0-4 στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Κουμερτάς έχει κάνει το φάουλ πάνω στον Δημητράτο.
από την baseline θα επαναφέρουν οι μπλε. Κοιτάς σε στον Τσίγκο. Σηκώνεται για 3 ευστοχή. 21-16. Κυράκης. Ζήτησε ο Αθηναίος. Θέλει να αποστάρει, έπισαν δύο παίκτες πάνω του. Υπήρξε φάουλ από τον Ντούνταν, είδα καλά. Έχουμε βόλες τώρα για τον ψηλό τον αλισμό των Μαδρίδων. Έπειτα από το πρώτο μαδικό και του Αριστείου. Μέσα η πρώτη βολή, 21-17. Θέλει και την δεύτερη, θα τη βάλει, 21-18. Ο Δημητράτος Περδικάρης γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, σηκώνεται για δύο, δεν του έκανε τεχάτερη μπάλα. Και τώρα Στεφανίδης. Είναι πιο πίσω στον Αθηναίο. Είχε μπροστά τον Παρδούση ο Τζίκος. Θα έχουν στον εφεδιασμό οι γηπεδούχοι και ο Τούδας Σολομόναχος θα γράψει το 23-18. Στεφανίδης. Εδώ ύψος, έφτασε πάλι στον Αθηναίο. Χειράκη ζητάει στην περιφέρεια. Σηκώνεται για 3, δεν παίρνει το καλάθι. Στόχνει την μπάλα στον Τζίκο. Δρόσος, πήρε τώρα ο Τούντας και πάλι Δρόσος. Έχει όρθιο το βλέμμα του. Έχει χώρο ο Δημητράτος, επέλεξε να μην σουτάρει. Αλλά η πάσα του δεν είναι και τόσο καλή. Δεν μπορούσε νομίζω εκεί να κάνει κάτι ο Τζίκος. Στην όλα αυτή στην συνέχεια από τον Μπαρδούση. Στρέφουν έτσι γρήγορα και πάλι στην επίθεση μπλε. Ο Αθηναίος ακόμα δεν έχει γυρίσει στην άμυνα. Δρόσος εκτελεί, δεν το βάλε. Τζεμένεγα για την προηγούμενη επίθεση. Ήταν με 4 παίκτες στην άμυνα οι αλυσμόντες Πατρίδες. Δεν το εκμεταλλεύτηκαν αυτό οι παίκτες του Αριστείου. Ο Αριστείος ο οποίος είναι στην επίθεση θα γλιτώσει το λάθος. Κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Και έχουμε και time out για τους γηπεδούχους. Συνέχεια στην δράση μετά το time out των γηπεδούχων. Είχε κάποια πραγματάκια να πει και ο coach Μένεγα στους παίκτες του. Ενώ μας απομένω ακόμα κάτι λιγότερο από 6 λεπτά για το ημίχρονο. Θα σκοράρει ο Αθηναίος για το 23-20. Ο Αθηναίος ο οποίος έχει κάνει δουλίτσα επιθετικά μέχρι στιγμής για τους κιτρινόμαυρους. Τζίγκος. Θα του φύγει μπάλα από τα χέρια. Προσπάθησε εκεί να κρατήσει την ισορροπία του να μην πατήσει και εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει ο Κουμερτάς τώρα. Πάει σε ένα σόλο. Στεφανίδης μπερδεύεται. Από το έδαφος όμως θα βρει την πάσα. Κουμερτάς στα 7. Σηκώνεται για 2 με τη βοήθεια του ταμπλό. Πήγε εκεί να σκοράρει, δεν το κατάφερε. Δημητράτος. Τζίγκος πάει στα ίσα κοντά στο Στεφανίδη. Δεν μπορεί αρχικά να τον νικήσει. Θα του πάρει το φάουλ στην συνέχεια. Φάουλ νούμερο 2 αυτό για τους φιλοξενούμενους και βολές για τον Τζίγκο. Έξω πρώτη βολή, δεν αλέγει το 23-20. Χάνει και την δεύτερη. Χειράκης, πέφτει πάνω του ο Δρόσος. Δεύτερο ομαδικό τώρα και για τους γηπεδούχους. Στεφανίδης. Ο ίδιος θα πάρει την προσπάθεια, η μπάλα στο σίδερο. Προσπάθησε εκεί να διεκδικήσει ο Αθηναίος, δεν τα κατάφερε. Δημητράτος. Σταματάει, αφήνει στον Περδικάρη ο οποίος έχει πάρει φόρα, πατάει γκάζι, φτάνει μέχρι το καλάθι. Και έχουμε το 25-20.
Πέφτει τώρα η κίτρινο μαύρη. Παρδούσης. Με ρίσκο η πάσα του έφτασε όμως τον Αθηναίο. Καλάθι και φάουλ. 25-22. Και έχει και μια βόλη να εκτελέσει ο Αθηναίος. Μπορεί να μειώσει και πάλι στο δίποντο. Και τα time-out αυτή τη φορά για τις αλυσμόνιτες πατρίδες. Έτοιμος για την βολή του ο Αθηναίος, ο οποίος θα στοχίσει. Δεν αλλάζει και το 25-22 έτσι. Δρόσος. Κρατάει ο Δημητράτος. Μπαλά στην περιφέρεια. Τζίκος δεν θα διστάσει να πάρει το τρίποντο. Παραδούσεις μαζεύει το rebound και αφήνει στον Σιράκη. Τελευταία 4 λεπτά πριν το ημίχρονο. Στα φέρα μπροστά ο Αριστεός. Νέος που μετά πέρασε. Πήγε κόντρα στον Περδικάρη. Βρέθηκαν στο έδαφος και οι δύο παίκτες. Και έχουμε το φάουλ πάνω στον Κουμερτά. Φάουλ που είναι και το τρίτο για τους μπλε 3-2 τώρα τα ομαδικά. Κουμερτάς βάζει την πρώτη. 25-23. Κάνει την δεύτερη, μαζεύει και το rebound. Δρόσος. Άφησε χέρι με χέρι στον Δημητράτο. Προσπαθεί να του φτιάξει χώρο ο Τζίγκος. Περδικάρης, έχει χρόνο για να σημαδέψει, δεν θα το κάνει σωστά. Με μια σφαλιάρα στην μπάλα έστειλε την μπάλα, έστειλε την κατοχή στον Δημητράτο. Ο Χειράκης δεν το πλήρωσαν αυτό οι κυτρινόμαυροι. Αναμένει το 25-23, ευκαιρία είτε να εισαφαρίσουν είτε και να περάσουν μπροστά τώρα οι φιλοξενούμενοι. Στεφανίδης, ωραία πάσα του που μερτάς για την ισοφάριση. 25 όλα. Επιστρέφουν οι πατρίδες και το μάτι στην ισοπαλία. Τζίκος θα ξαναβάλει γρήγορα και πάλι την ομάδα του μπροστά. 27-25 άμεση απάντηση από τον Τζίκο, ο οποίος ξεχύθηκε και στον εφηβιασμό. Και δίνει το προβάδισμα και πάλι στον Αριστεό. Έχει κερδίσει και το φάουλ. Έχουμε μία βολή για τον παίχτη τον μπλε. Θα τη χάσει. Παραμένουν έτσι το συν 2 οι γηπεδούχοι. Μερτάς. Πιέστηκε αυτό στον Στεφανίδη. Στη γωνία ο Χειράκης. Στεφανίδης θα το πάρει. Κοντό το σούτ, ίσα ίσα βρήκε Στεφάνη και κατέληξε πιο συμπαλά. 2.40 ακόμα. Τσίκος. Τούντας με συγχωρείτε. Δημητράτος οργανώνει. Τώρα πήρε ο Τσίκος και αυτό στην γωνία στον Περδικάρη. Στυμμένος θα εκτελέσει. Δεν μπαίνει μέσα η μπάλα. Χειράκης. Έχει μείνει πάνω να ψηλά να πιέσει ο Κουντάς. Πέρασε το κέντρο Χειράκης. Οργανώνει τώρα για τους φιλοξενούμενους. Φιλνέος δεν θα διστάσει να το πάρει. Μπάλα καταλήγει στον Περδικάρη. Τελευταίο δίλεπτο πριν το ημίχρονο. Κουντάς, ωραία σκαστή πάσα, Δημητράτος να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 29-25, πολύ ωραία δημιουργία εδώ από τον Τούντα. Στο συν 4, ο Αριστεός. Μετάς. Στεφανίδης σηκώνεται, σταθιάτυχος. Ναι, ευκαιρία όμως με τον Αθηναίο από κοντά να κάνει το 29-27. Δημητράτος. Τζίγκος φύνει έξω. Τούντας θέλει να πλησιάσει μπροστά από τον Αθηναίο. Δεν θα σημαδέψει καλά. Περοβαρδούσης. Στεφανίδης. Πάει μπροστά μέσα όλο το δρόμο. 29 όλα. Ναι, ισοπαλία στο μάτς.
και ο αρχηγός Στεφανίδη αυτή τη φορά. Ενώ μπήκαμε στα τελευταία 53 δευτερόλεπτα. Τέταρτο καλάθι από τον Δημητράτο. Μπορούν να διεκδικήσουν τώρα το προσπέρασμα οι φιλοξενούμενοι. Με μια ποδοσφαιρική κίνηση πέταξε εκτός την μπάλα ο παίκτης του Αριστείου. Εδώ παραμένει στους κυτρινόμαυρους. 12 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την επίθεση. Μελέστε στον Κουμερτά. Ο Αθηναίος γύρισε και έβαλε και μπροστά για την ομάδα του. 29-31. Προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. Μία επίθεση τώρα για τον Αριστείο πριν το φινάλε του ημιχρόνου Δημητράτος. Να δούμε αν θα πάνε μπροστά στην ανάποβλα οι κυτρινόμαυροι. Για να έχουμε νέες οπαλία και πάλι ο Αριστείος θα περάσει μπροστά. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για το προσπέρασμα. Δεν θα το φέρει ο Δρόσος. Περδικάρης από κοντά θα το χάσει και αυτός. Φινάλε λοιπόν στη δεύτερη περίοδο με το σκορ 29-31. Επιστροφή εδώ στον Άγιο Νικόλαο όπου ξεκίνησε και η τρίτη περίοδος. Υπήρξε ένα θεματάκι με το χρονόμετρο και έτσι θα ξαναπάμε στην επαναφορά. Τώρα είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει. Μετράει αντίστοιχα και το ρολόι. Στο 29-31 τελείωσε το δεύτερο δεκάλεπτο. Θα εξαφανίσουν τώρα γρήγορα οι γηπεδούχοι με τον Δημητράτο να φέρνει μία ακόμα ισοπαλία. 31 όλα. Θυμίζω από 5 παίκτες στο σημερινό ρόστερ των δύο ομάδων. Παραλίγο να έχουμε αυτό το καλάθι. Οι 5 για τις αλυσμόνες πατρίδες είναι οι Δρόσος, Τούντας, Ζήκος, Περδικάρης και Δημητράτος. Περδικάρης θα εκτελέσει τώρα, είναι για 3 τώρα στο σουτ. 34-31. Ενώ από την άλλη στην πεντάδα των αριθμών πατρίδων βρίσκονται Χιράκης, Βαρδούσης, Στεφανίδης, Κουμερτάς και Αθηναίος. Στεφανίδης θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει, δεν είναι μεγάλη εκτέλεσή του. Τούντας θέλει να τρέξει. Έχει με τον Δρόσο. Τζίγκος αφήνει και πάλι έξω. Δημητράτος, ωραία, θα αλλάξει κατεύθυνση. Περδικάρης, ανενόχλητος, εκτελεί και το βάζει ξανά από την αριστερή πλευρά τώρα. 37-31 με δύο τρίποντες εκτελέσεις του Περδικάρη. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στο συνέξι πλέον. Χιράκης. Έγινε η λάθος πάσα. 2-1-2 ενώ τώρα στην επίθεση πήρε μόνο στη φάση ο Δρόσος. Δημητράτος ήταν εκεί για να βελτιώσει τα πράγματα. 39-31. Μπαρδούσης. Ένα σερί. 10-0 για τους γηπεδούχους. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Νέο λάθος από την πλευρά των κυρινόμαυρων. Δίνουν ακόμα ένα δωράκι στους αντιπάλους τους. Το εκμεταλλεύεται ο Δημητράτος και με το παραπάνω. Και φαίνεται η διαφορά στο συν 10. 41-31. Σερί 12-0. Πέρασε ο Στεφανίδης, θα τελειώσει καλά τη φάση. 41-33. Πέρα και το πρώτο καλάθι των φιλοξενούμενων στην τρίτη περίοδο. Τζίγκος, μπαλά έφτασε στον Δημητράτο, στον Δρόσο με συγχωρείτε. Τώρα είναι ο Δημητράτος, ο οποίος θα σηκωθεί για 3. Δεν κατέληξε εντός καλαθιού η μπάλα. Και κατεβάζει τώρα ο Στεφανίδης. Προλαβαίνει. Αφήνει πιο πίσω στον Χιράκη. Του φτιάξε χώρο ο Αθηναίος, δεν πήρε το σουτ. Βαρδούσης προσποιήθηκε. Έπεσε πάνω του. Κατά λάθος ο Περδικάρης, που είσαι έφαγε εκεί την προσποίηση. Πρώτο μαδικό για τους μπλε.
Σιράκης. Επανέφερε παραλίγο να έχουμε ένα νέο κλέψιμο. Σιράκης και πάλι. Πιέζεται από τον Δημητράτο, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Θα φτάσει και μέχρι το lay-up, θα το βάλει. 43-33, ακόμα μια καλή άμυνα από τους μπλε, η οποία θα φέρει ακόμα ένα κλέψιμο στην λίστα του Αριστέου. Παλεύει και ο Στεφανίδης με τον Δρόσο. Υπάρχει φαουλ. Από τον Τουντά. Σιράκης. Χρησιμοποιεί το σώμα του. Ήρθε για βοήθεια και ο Τούντας θα κάνει τελικά ακόμα ένα φάουλ. Είναι το τρίτο για τους μπλε. Και είναι και το τρίτο για τον Τούντα επίσης. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, καθώς υπενθυμίζουμε δεν υπάρχει και διαθέσιμη αλλαγή. Δεν θέλουμε τίποτα Αιγύπτου. Να συνεχίσουν με τέσσερις παίχτες. Παρδούσης το θέλει το σουτ. Κάνε airball. Παρδικάρης. Πήγε με φόρα. Έχει κάνει επιθετικό φαουλ όμως, καθώς είχε προλάβει και είχε στηθεί ο Στεφανίδης. Παρδούσης. Ο Κουμερτάς. Αθηναίος κόντρα σε δύο. Προσπάθησε εκεί μόνος του, έχει και νέα ευκαιρία. Βάζει κόντρα σε όλους, κερδίζει τελικά το φάουλ. Πρέπει να το έκανε ο Δρόσος, αν είδα καλά. Και έχουμε βόλες για τον Αθηναίο. Συμπληρώνονται και τα ομαδικά από την πλευρά του Αριστείου. Κάνε ένα φάουλ μέχρι στιγμής από τους κεντρινόμαυρους. Σαν 3-34. Μέσα και η δεύτερη. 43-35. Δημητράτος διασχίζει αρκετά μέτρα. Τροσός του δίνει ξανά. Τρίποντο από τον Τούντα, όχι καλό. Φιλότερο περδικάρης. Φτάει ο Δημητράτος ξανά. Τζίγκος σηκώνεται για δύο από μέση απόσταση, σημαδεύει σωστά. 45-35. Επιστρέφουν στο συν 10 οι γηπεδούχοι, 5 και 18. Πριν το φινάλι και της τρίτης περίοδου, Κουμερτάς για 3, θα το βάλει. 45-38 μειώνει. Δημητράτος. Να δούμε αν θα έρθει η απάντηση. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Στεφανίδης πέρασε ανάμεσα από δύο, τα χάλασε εκεί στο τελείωμα. Κοιτάς, βάζει τον κοίτατο κατά δύο και ο Στεφανίδης θα του κάνει τελικά το φάουλ. Τώρα είναι το πρώτο ομαδικό για τις αλυσμόνιδες πατρίδες. Έχουν φάουλ να δώσουν οι κίτρινο-μαύροι. Περδικάρης. Εδώ στον Δημητράτο, χέρι με χέρι, νέο σουτ από μακριά. Θα στοχοχεί αυτό. Ο Μερτάς πρόλαβε, δεν πάτησε και γραμμή. Την μπάλα καταλήγει στον Χιράκη. Βρήκε στα αριστερά τον Κουμερτά. Είχε χώρο, εκτέλεσε για δύο, αλλά άστοχα ο ίδιος θα διορθώσει και θα το βάλει τελικά. 45-40. Δημητράτος έρχεται με φόρα, ο Δρόσος θα σηκωθεί. Δεν μπορεί να το σταματήσει κάποιος εκεί. Θα γίνει το 47-40 και έχουμε και time out. Όχι, δεν έχουμε τελικά time out. Στην
συνέχεια με τον Στεφανίδη. Πίεση, προσπάθεια. Περδεκάρης. Μπάλα φτάνει στον Δημητράτο, εκτελεί ανενόχλητος, πάλι δεν θα το κάνει χατήρι μπάλα. Παίρνει ξανά, θέλει να πλησιάσει αυτή τη φορά, θα σε να πασάρει έξω. Τσίγκος, αστόχος και εκείνος, ανανεώνει ξανά όμως η υπεύθυνση του Αντιστεού. 10 δευτερόλεπτα τώρα, ούτε ο Τούδας θα τα καταφέρει από μακριά, παραμένει 47-40. Αθηναίος από αρκετά μακριά θα το βάλει. 47-43 από το σπίτι του πήρε ο Αθηναίος. Σημάδευε σωστά, μειώνει στους 4. Δημητράτος. Περδικάρης. Επιλέγουν να παίξουν από μακριά στις τελευταίες φάσεις οι γηπεδούχοι, δεν τους βγαίνει όμως μέχρι στιγμή. Είναι αρκετά άστοση. Μαρτάς. Σπυράκης. Βάλε τα χέρια του στην μπάλα ο Δημητράτος. Τελικά πέρασε εκείνη εκτός. 2-32 ακόμα για το φιναλικέ της τρίτης περίοδου. Ανέφερε ο Χυρακής. Στεφανίδης, ακόμα ένα μακρινό τρίποντο. Δεν θα καταλήξει στον στόχο αυτή τη φορά. Δημητράτος βλέπει την κίνηση του δρόσου του, δώσε την ασίστ, έβαλε το καλάθι εκείνο. 49-43. Χυρακής, ενώ πλησιάζουμε στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου πάντα. Θα πάρει την πάντα ο Αθηναίος, κατάλαβε την πάσα του Κουμερτά ο Τζίκος, αλλά βάζει πολύ δύναμη στην συνέχεια αυτός στην πάσα του ο Δρόσος. Όσο γρήγορος και να είναι, δεν μπορούσε να φτάσει εκεί πέρα. Κατοχή και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Χυράκης, φαίνει στον Στεφανίδη, ο οποίος ήρθαν από πιο πίσω. Ανέβασε ταχύτητα, έφτασε στο τέλος. Στόχισε όμως την προσπαθία του Δημητράτος με χώρο. Δεν θα λαθέψει. Και έχουμε το 51-43. Τελευταίο 1,5 λεπτό στην δεύτερη, στην τρίτη περίοδο. Αρδούσης. Μερτάς. Πάσα του, εκεί όπου δεν είναι κανείς. Τσίκος. Πάσα πιο δεξιά. Δημητράτος. Ρώσος και πάλι Δημητράτος. Τσίκος. Από τα δεξιά βρίσκει σίδερο. 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Μερτάς ξεφεύγει από έναν, πήρε την προσπάθεια, στόχισε. Να βάζει και με τον εαυτό του Δρόσος τώρα. Πάει προς τα μέσα. Ο Τούτας κατεβάζει το χέρι του, ο Στεφανίδης κάνει το δεύτερο ομαδικό. Και έχουμε και διακοπή για time out. Αστοχή στην πρώτη του προσπάθεια ο Τούντας, έπειτα από το φαουλ που γέρισε νωρίτερα από τον Στεφανίδη. Έχει ακόμα μια εκτέλεση. Θα την χάσει και αυτή. Μπερδεύτηκαν εκεί προς στιγμή Αθηναίος και Παρδούσης. Καθάρισαν τελικά το rebound. Την μπάλα στη χέρια του Κουμερτά. Χυράκης. Άφησε στον Αθηναίο. Θα επιχείρησε ένα σούτ από αρκετά μακριά. Θα κατελήξει το στόχο, 13 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τον Αριστεό. Στα δευτερόλεπτα. Περδικάρης θα το πάρει.
δεν θα το βάλει. Κυράκης μάζεψε ένα δευτερόλεπτο, δεν θα επιχειρήσει κάποιο σουτ. Ολοκληρώνεται έτσι και η τρίτη περίοδος με το σκορ στο 51-43. Πήγαμε και στην τέταρτη περίοδο. Στο σύνοχτο Αριστέος, 51-43. Να δούμε αν σε αυτά τα τελευταία 10 λεπτά θα μπορέσουν οι γηπεδούς να διαχειριστούν το προβάδισμά τους ή αν θα έχουμε κάποια ανατροπή από την πλευρά των αριθμών των Ματρίδων. Να δούμε ποια θα είναι η πεντάδα που θα καταφέρει να επικρατήσει απόψε. Κατοχή είναι και πάλι για τους μπλε. Μερδικάρης, πήρε φόρα, όμως το τελείωμα του δεν είναι καλό. Έβαλε και σφωνές εκεί ο coach. Κυράκης. Στα ηρεμία. Πάτσε γραμμή ο Κουμερτάς. Όχι. Υπάρχει θέμα με το χρονομετρό. Γι' αυτό και σταμάτησε το παιχνίδι. Τώρα γίνεται προσπάθεια να επανέλθει. Όλα καλά, το φτιάξαμε. Στρέφουμε στη δράση και πάλι. Πήρε ο Στεφανίδης. Χιράκης βγήκε πάνω του Δημητράτος. Βαρδούς τώρα. Πίνει έξω. Θα το πάρει ο Κουμερτάς στο σουτ. Έτσι έκανε όμως το γατήρι μπάλα. Σουτάς, κρατάει παρά την πίεση Στεφανίδη. Είχε χώρο εκεί ο Δημητράτος να πάρει ένα σούτ, επέλεξε να παίξει με τον Τζίγκο. Αθηναίος εκεί θα την αλεπού, προσπάθησε από πίσω. Κρατούν οι γηπεδούς στα 8 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι. Αναγκάζεται να εκτελέσει ο Δημητράτος και θα κάνει πολύ καλά. Το βάζει και στέλνει στο 54-43 τώρα το σκορ. Σε διψήφιο νούμερο η διαφορά και πάλι. Χιράκης. Πήρε ξανά τον Αθηναίο, θέλει να απαντήσει. Ο Δεκάρης μαζεύει. Μπάλα στον Δημητράτο, θέλει να τρέξει τώρα οι γηπεδούχοι. Με το δεξί χέρι ο Δρόσος, δεν θα τελειώσει καλά. Ο Δρόσος αφήνει στον Στεφανίδη. Περιμένει στη γωνία στιγμένος ο Χιράκης, το σούτ δεν είναι καλό. Κουντάς, 3-1-2-3. Πάει μόνος, του έφυγε η μπάλα την ώρα που πήγε να σηκωθεί, έχει ακουμπήσει και στον Μπαρδούση όμως. Και η κατοχή είναι και πάλι για τον Αριστέο. Περδικάρης. Πήρε ο Τούντας. Κάνει σταυρωτές, σηκώνεται μετά την τρίπλα και το βάζει. 56-43. Συν 13 πλέον ο Αριστέος, αν δεν κάνω λάθος αυτή πρέπει να είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει στο σημερινό παιχνίδι. Χιράκης, δεν θα μπει το τρίποντο, Περδικάρης και τώρα Δημητράτος. Δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν μέχρι στιγμής για λυσμό τις πατρίδες. Τζίγκος θα το πάρει και αυτός, αφήνουν το τάσουτ οι κυτρινόμαυροι. Δεν το βάζει όμως αυτή τη φορά ο Τζίκος, Κουμπερτάς, κουβαλέ την μπάλα. Σιράκης, θέλησε να παίξει με τον Μπαρδούση, δεν βγήκε η συνεργασία. Καστή πάσα ωραία από τον Δημητράτο, ο Τούντας θα την κάνει assist. 58-43. Χρησιμοποιούν την ενέργειά τους σε ένα καθοριστικό σημείο, χρονικό σημείο. Η μπλε. Και ξεφεύγουν στο σύν 15 και θέτουν επίσης και τις βάσεις για την νίκη. Στεφανίδης πασάρει στον Χιράκη. Δημητράτος εκεί τον δυσκολεύει, θα του κλέψει και την μπάλα. Τον καταδιώκει ο Στεφανίδης. Θα τελειώσει την φάση ο παίκτης του Αριστέου. Και έχουμε το 60-43. 9-0 το σέρι. Του Αριστέου στην τέταρτη περίοδο. Με σέρι ξεκίνησαν νωρίτερα και την τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι. Το κάνουν και πάλι.
με τις αλυσμόνες πατρίδες να δείχνουν επηρεασμένες και από την κούραση. Δεν υπάρχει καθαρό μυαλό, δεν υπάρχει και ενέργεια. Δεν μετράει ότι θα τελειώσει ακόμα με αφάση με επιτυχία. 62-43 πλέον. Πολύ κοντά στο συν 20. Οι γηπεδούχοι, Στεφανίδης δεν εκτελεί σωστά. Και πάλι χώρος για να τρέξουν οι μπλε. Μια πάσα πίσω από την πλάτη του Κούντα. Μαζεύουν και πάλι οι γηπεδούχοι. Στη γωνία περιμένει ο Τούντας, θα εκτελέσει, θα το βάλει. 65-43. Ξεφεύγουν πλέον οι γηπεδούχοι. Και έχουμε και ένα σφύριγμα. Όχι, δεν έγινε κάτι. Τώρα θα επαναφέρουν οι κυτρινόμαυροι. Χειράκης. Μαρδούσης. Έφτασε η μπάλα στον Κουμερτά. Σηκώνεται αυτός για τρεις, κοντό το σούτ του. Πέρασε ο Περδικάρης, δέχεται το φάουλο από τον Χειράκη. Θέλησε να σταματήσει έτσι την φόρα του αντιπάλου του. Δημητράτος. Περδικάρης. Και πάλι Δημητράτος. Το σκέφτηκε για λίγο να σουτάρει. Θα το κάνει τελικά ο Τούντας. Και θα το βάλει κιόλας. 68-43. Ζεστός ο Τούντας στην τέταρτη περίοδο. Το ξέβει κι άλλο την διαφορά. Χειράκης. Έρχεται το δίποδο τώρα. Πρώτο καλάθι για τους για τις αλυσμόνες πατρίδες. 68-45. Δημητράτος. Τούντας ακόμα ένα και αυτό μέσα. 71-45. Ο Τούντας είναι καυτός. Το αποδεικνύει. Και έχουμε και time out ή όχι. Όχι, δεν έχουμε time out τελικά. Συνεχίζεται η δράση. 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Και ο Αριστείος έχει σπίσει τα καλιά στη Λονδινίκη, η οποία θα είναι η έκτη στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Θα πάνε στο 6 δύο πλέον οι μπλε. Από την άλλη, οι αλυσμόνες πατρίδες θα γνωρίσουν την έκτη ήττα τους, θα πέσουν στο 2-6 και μάλιστα θα είναι και η έκτη συνεχόμενη. Στεφανίδης μάζεψε, Ροσυράκης. Πλησίασε, δεν άφησε την μπάλα στο καλάθι, κάτι θα κάνει ο Αθηναίος στην συνέχεια για το 71-47. Μας έφτασε τον Περδικάρη, Δημητράτος, Δρόσος και τώρα Τζίγκος. Δρόσος θα το πάρει, στόχισε, ωραία η πάσα από τον Δημητράτο. Έχουμε ωστόσο παραβαστήριο δευτερολέπτων. Κυράκης. Κρατάει. Μπαρδούς αφήνει έξω, Αθηναίος από μακριά, μέσα. 71-50. Τελευταίο τρίλεπτο και επίσημα. Τουντάς στον Τζίγκο. Γυρίζει την μπάλα στην περιφέρεια για να φτάσει στον Δρόσο. Πυροραία ο Τούντας, κόπηκε όμως από τον Αθηναίο. 4 δευτερόλεπτα. Αναγκάζεται να εκτελέσει ο Δημητράτος για να προλάβει το ρολόι. Θα το κάνει και με επιτυχία. 74-50. Μπήκαν για τα τρίποντα στην τέταρτη περίοδο για τον Αριστείο. Διαφορά στο σύν 24 τώρα. Χειράκης. Δεν μπορέσε και να κρατήσει ο Αθηναίος. Σκαστή πάσα, πέρασε. Σηκώθηκε ψηλά ο Δρόσος. Άφησε την παλέτα του καλαθιού. 76-50. Ο
Μαρδούσης. Στεφανίδης. Υπάρχει φάουλ. Έχει κάνει ο Τούντας. Είναι το τέταρτο δικό του, αν δεν κάνω λάθος. Μικρή σημασία έχει πλέον. Στεφανίδης βάζει την πρώτη. Αστοχή στην δεύτερη, μάχη εκεί για το rebound, νικητής ο Αθηναίος. Θα το βάλει τελικά, επέμεινε και δικαιώθηκε, 76-53. Δημητράτος. Δροσός. Ο Περδικάρης γύρισε με το πως το καλάθι, το βάλε για το 78-53. Μερτάς. Χειράκης από το πλάι, δεν το βάζει. Κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό ακόμα. Δημητράτος. Εκτελεί από μακριά, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Κυράκης. Θα το πάρει, μπάλα στο σίδερο. Τελευταία 40 δευτερόλεπτα, τελευταίες στιγμές. Ο Ρικάρης κατεβάζει, θα το πάρει κι αυτός. Από μακριά, όχι, κάνει airball. Θα καρφώσει όμως και στη συνέχεια χωρίς μπάλα. Καρφωμένο κι αυτό. Τελευταίες στιγμές λοιπόν στο παιχνίδι. Χτύπησε στην πλάτη του Κουμερτά, δεν κοίταγε. Τέσσερα δευτερόλεπτα ακόμα. Θηναίος θα το ρίξει από εκεί. Τόδεμ προς το φινάλι λοιπόν. Νίκη για τον Αριστείο, που θα επικρατήσει με 78-53 επί των αλυσμών των Πατρίδων. Έκτη νίκη, 6-2 πλέον το ρεκόρ του. Οι αλυσμών των Πατρίδων θα πέσουν στο 2-6.